Εγώ πιστεύω ότι τον Γιώργο τον έφαγε η περηφάνεια. Όπως αυτόν τον Έλληνα, τον Γιώργο, στο ανέκδοτο, το συνονόματά του, πιάσαν οι ανθρωποφάγοι τρεις λευκούς. Έναν Ιρλανδό, έναν Αγγλέζο και έναν Έλληνα, Γιώργο. Εμφανίζεται ο αρχηγός των ανθρωποφάγων, ρωτάει τον Ιρλανδό, του λέει τι τέλειση, μπόγκο μπόγκο ή θάνατο. Λέω ο Ιρλανδός, μπόγκο. Οπότε φανάζει ο αρχηγός, ατατίβι, έλα εδώ. Έχει το ατατίβι, ένα χωμάρι, τρία μέτρα, με άλλο τόσο, τρεχούμενο, όπως είναι η πίτσα με το μέτρο. Και του λέει ο αρχηγός, του λέει η Ιρλανδέ, λέει μπόγκο μπόγκο ή θάνατο. Μπόγκο λοιπόν. Τον μπαίνει τον Ιρλανδό ο τατίβι. Μπόγκο μπόγκο. Γκέι με το μάτι, γκούρλο γκούρλο. Έχει τη σειρά του Εγγλέζου πριν το ρωτήσει, λέει μπόγκο 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 μπόγκο. Μπήκε μέσα. Την είχε ήδη έτοιμη τη φωλιά του. Βγήκε σχεδόν ευχαριστημένος. Ο Γιώργος Ελληναράς, ξέρεις. Θα τα κομπλεξικά θα μας πάνε. Σου λέει περηφάνεια πάνω από όλα, εντάξει. Τα ιερά και τα όσες φιλείς. Οπότε στο ερώτημα μπόγκο μπόγκο ή θάνατο, λέει ο Γιώργος, θάνατο. Οπότε στρέφεται ο αρχηγός του Αντατίδη, του λέει μπόγκο μπόγκο μέχρι θάνατο. Γι' αυτό εμείς και μπόγκο μπόγκο και θάνατο, κατάλαβα. Ας πεις μήνυμα, δεν ξέρεις κανένα μήνυμα, πλάκα. Είμαι εδώ φάκος. Δεν ήξερα εγώ ότι είναι τρία αδέρφια, γι' αυτό έδειχνα μόνο τους δύο. Εγώ έχω χρέος να αποκαταστήσω τη δημοσιότητα όλης της οικογένειας. Είναι ο Άδωνης ο ένας, είναι ο Λεωνίδας ο άλλος. Το μυστικό στη μαρμελάδα είναι να βάζετε λίγο λεμόνι, έτσι, λίγο χυμόνι λεμονιού. Να το έχει υπόψη σας, το μυστικό είναι το λεμόνι. Και πολύ κακός έχει διαδοθεί την το βερίκοκο. Αλλά ευτυχώς υπάρχει ο Λεωνίδας να βάζει τα λεμόνια στη θέση τους. Και υπάρχει και μεσαίος αδερφός, να το γνωρίσουμε και αυτό, γιατί δεν θέλω να πείσω έτσι παράπονα. Μας μπερδεύουν όλοι. Εγώ δεν είμαι ο μικρός αδερφός του Άδωνη, είμαι ο μεσαίος. Ο Άδωνης είναι ο μικρότερος αδερφός. Τα αδέρφια σου δεν είδαν όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει. Εντάξει, λοιπόν, είπα να προσέχω και εντάξει. Λογικό είναι, αλλά λέω λίγο σε αναχωρηθεί. Εάν ο αδερφός σου δεν επικροτεί την επιλογή σου και σου πει ότι εγώ την Πέπη δεν τη θέλω για νύφη. Ερωτεύτηκε την Πέπη αυτό. Όχι βέβαια, αυτό είναι δικιά μου απόφαση. Είναι δικιά μου απόφαση. Πάει το χέρι στο τραπέζι για αστεία. Εντάξει, οι Τροϊκανοί, άσχετο, επισκεφτήκαν το κτίριο της δικαιοσύνης. Το θυμάστε, μπήκαν οι Τροϊκανοί να ελέγξουν και τη δικαιοσύνη. Να δουν πως απονέμεται η δικαιοσύνη στον τόπο. Την ώρα που μπαίναν οι Τροϊκανοί, έβγαιναν ψωμιάδες. Διότι ο ανακριτής περιέργος πως τον άφησε ελεύθερο. Ενώ την ώρα που το βλέπαμε όλοι το ψωμιάδε, λέγαμε, α, την έκανε. Ο ανακριτής, τι να πω, τον πίστεψε. Γιατί κοίταξε τον νόμο, είδε και τον άνθρωπο, λέει αυτό ο άνθρωπο. Τον βλέπει, έχει σου δημιουργεί μια εμπιστοσύνη. Ναι, μαλακές, είναι άνθρωποι. Πώς αλλάζει ο νόμος κάθε φορά, ε. Και τώρα τρέχουμε και ρωτάμε τις γυναίκες που δουλεύουν στο σπίτι του ψωμιάδη. Τι είναι οι καθαρίστες στο να κάθονται να πάνε τα κανάλια απ' έξω και να ρωτάνε. Μην γίνει το ψωμιάδης. Πού είναι? Εγώ δεν ξέρω. Πολύ, πολύ... Το σπίτι έχει. Πολλά σπίτια έχει. Άμα βρεις, τι έχεις να πεις κυρία μου, εσύ που είναι και γειτονάς ο ψωμιάδης. Για πες. Απαράδεκτο. Παρόλο που είναι γειτονάς. Παρόλο που είναι γειτονάς.